Σεβαστέ Γέροντα, Άγια Καθηγούμενε της Ιεράς Μονής Αγίου Διονυσίου του Εν Ολύμπο, κύριε Διευθυντάς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κύριε Μακρύ, καθηγητές των Εσπερινών Σχολείων, αγαπητοί μαθητές, αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας καλωσορίζουμε και σημερινή μας εκδήλωση, όπου έχουμε την εξαιρετική χαρά και την τιμή να έχουμε καλεσμένο τον νομικό, ιστορικό και πρόεδρο του ΔΣ της εταιρείας Μελέτης Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας Ιωάννης Καποδίστριας, τον κύριο Ανδρέα Κούκο. Για τον Ιωάννη Καποδίστρια έχουμε μιλήσει άλλες τρεις φορές τα 34 χρόνια της Σχολής Γονέων, αλλά πάντοτε είναι χαρά μας να ακούμε για αυτόν τον Άγιο της Πολιτικής. Μακάρι όλη η πολιτική να ήταν σαν τον Καποδίστρια, θα ήταν διαφορετικά η χώρα μας, κύριε Κούκο. Θα πρωταγωνιστούσε στην Ευρώπη. Πριν ξεκινήσουμε με την εισήγηση, θα καλέσουμε την χοροδό, την κυρία Βασιλική Μπελέμη, να μας πει δύο λόγια για τον Δημοτική Χοροδία Ιωάννης Ακλαρίδης, η οποία θα μας τραγουδήσει 5 χοροδιακά τραγούδια από το Λιτόχωρο. Κυρία Μπελέμη. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Το Λιτόχωρο, πόλη και πύλη του μυθικού Ολύμπου, επιβεβαιώνει τη ρίση ότι η ιστορία ενός τόπου αρχίζει με το τραγούδι και τη μουσική του. Εδώ, το τραγούδι, πηγαία έκφραση ζωής, επενδύει μουσικά όλες τις εκφάνσεις του καθημερινού βίου. Η Δημοτική Χοροδία Λιτοχώρου Ιωάννης Ακελαρίδης είναι φορέας και θεματοφύλακας της ζωντανής μουσικής παράδοσης του χοροδιακού τραγουδιού. Το 1992, με πρωτοβουλία φιλόμουσων πολιτών και με την ενθάρρυνση και συμπαράσταση του Δήμου Λιτοχώρου, ιδρύθηκε η Δημοτική Χοροδία Λιτοχώρου Ιωάννης Ακελαρίδης προς τιμήν του γνωστού υμνοδού καθηγητή που καταγόταν από την πόλη μας. Σκοπός της Δημοτικής Χοροδίας είναι η διάσωση, διάδοση και προβολή του δημοτικού τραγουδιού με ιδιαίτερη έμφαση στη λιτοχωρητική παράδοση και κληρονομιά, στην καλλιέργεια και ανάπτυξη της χοροδιακής μουσικής και γενικά στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Συγχρόνως, η χοροδία αναδεικνύει τις κοινωνικές ανησυχίες της, γι' αυτό και οργάνωσε το 1999 Τράπεζα Αίματος, η οποία λειτουργεί συνεχώς μέχρι σήμερα. Η χοροδία αποτελείται από τα τμήματα Μεικτό Τετράφωνο, Παιδικό και Καντάδας. Σήμερα το πρόγραμμά μας είναι αφιερωμένο στην 25η Μαρτίου, ημέρα της Εθνικής Παλιγενεσίας, με τα τραγούδια «Ελεύθερη Πολιορκημένη»,
10 παλικάρια, χορός του Ζαλόγκου, Τσάμικος, Ισάμων. Λόγω απουσίας του μαέστρου μας, Ευθύμιου Μαυρίδη, συνοδεία πιάνου και διεύθυνση από το αγαπητό μέλος της χοροδίας μας, τον καθηγητή μουσικής, Πάτροκλο Παπαγιάννη. Μακριά
καβόλι στο παλιό φυλό. Έριξα τη νύχτα να φωτίσει. Είπα να φωνάξουν το Θεόφιλο. Το καημό μας για να ζωγραφίσει. Κι όλοι τα λέγαμε τραγούδια τη λευτεριά. Κι όλοι τα λέγαμε γοργόνα φαναλιά. Κι όλοι τα λέγαμε τραγούδια τη λευτεριά.
Όσοι το χάν και ο γέρι βαρύ του φόβου αισθάνονται. Όσοι το χάν και ο γέρι βαρύ του φόβου αισθάνονται. Συγχωρία σας έχω σει. Θέλει αρετή και τόνη η ελευθερία. Θέλει αρετή και τόνη. Αυτή και ο μύθος κρύπτει νουν αληθείας επτέρως εν τον Ίκαρος κι αν έπεσε νοπτερωθείς και πνίγει θαλασσομένος αφιψηλά όμως έπεσε αφιψηλά όμως έπεσε και απέθανε Ευχαριστούμε θερμότατα την χοροδία. Να παραμένει η χοροδία όμως και να καλέσουμε τον πρόεδρο της Δημοτικής Χοροδίας, τον κύριο Χρυσικό, να δώσει ένα αναμνηστικό στον ομιλητή μας, τον κύριο Ανδρέα Κούκο. Ελάτε, κύριε Κούκο. Κύριε Ταξίαρχε, καλώς ήλθατε στην πρωτεύουσα του νομού Πιερίας. Δεν υπηρετήσαμε μαζί. Όχι. Είμαι αντιστράτηγος εν αποστρατεία. Λέγομαι Χρυσικός Παναγιώτης. Θα σας γνωρίζω, αλλά δεν έτυχε. Εγώ ήμουν του νομικού σώματος. Ναι. Με την ευκαιρία της σημερινής σας παρουσίας για τη διάλεξή σας εδώ στη Σχολή Γονέων, θα σας επιδώσουμε τα πρακτικά της επιστημονικής εσπερίδας που διοργάνωσε η χοροδία μας με θέμα «Η ζωή και το έργο του Ιωάννη Θεοφάνου Σακελαρίδη» και η μουσική κίνηση στο Λιτόχωρο από τις αρχές του 19ου αιώνα μέχρι σήμερα. Η κομμόπολη μας, το Λιτόχωρο Πιερίας, είναι περήφανη διότι είναι η γενέτρια δύο μεγάλων Ελλήνων. Του Ιωάννη Θεοφάνου Σακελαρίδη, καθηγητή μουσικού και εμπνευσμένου εκκλησιαστικού μουσουργού και του που έγραψε 86 μεγάλα έργα, και του Ιού του Θεόφραστου Σακελαρίδη, συνθέτη, αρχιμουσικού και κορυφαίου δημιουργού της ελληνικής οπερέτας με 104 οπερέτες. Αν έχετε την καλοσύνη να περάσουμε μπροστά να σας το επιδώσω. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Πρόεδρο και την Δημοτική Χοροδία Λιτοχώρου.
Μπορείτε να αποχωρήσετε.